Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε? Γεια σας. Καλημέρα σε όλους. Και όλες. Ακούσω, να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και στο μέλλον της τράπεζας και της περιοχής εδώ. Ήθελα όμως να σας αναπτύξω κωδικοποιημένα και με τι θα κάνουμε εδώ. Πώς καταφέραμε με τη βοήθεια και της κοινωνίας να ανταπεξέλθουμε σε πρωτόγνωρες δυσκολίες, όπως είναι για παράδειγμα ο κορονοϊός και η πανδημία ή οι φυσικές καταστροφές. Και νομίζω ότι μπορείτε να συμφωνήσετε ότι με τη βοήθεια των συναδέλφων και τα απανωτά αιτήματα τα οποία κατά καιρούς κομβάριζαν την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών υποφελία της τοπικής κοινωνίας, η πολιτεία έδωσε στην περιφέρεια Αναπηρίου και Βενέζης και Τάκη μόνο για τον κορονοϊό 642 εκατομμύρια, εκ των οποίων 139 εκατομμύρια ευρώ στο νομό ευρώ. Παράλληλα, έχουν ήδη ξεκινήσει, ξέρω ότι υπάρχουν επιπλέον αιτήματα από εσάς για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, αλλά υπάρχουν ήδη συγκεκριμένες εκδοχές πόρων και έτσι νομίζω ότι δείξαμε γρήγορα αντανακλαστικά και καλύψαμε στο μέτρο του εφικτού, αλλά όσο μπορούσαμε πιο γρήγορα, ανάγκες οι οποίες προέκυψαν. Δεν σταματήσαμε όμως καθόλου το μεταρρυθμιστικό μας έργο. Και στην περιοχή εδώ, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, με ό,τι σημαίνει αυτό για την ανάπτυξη γενικότερα της Μόριου Ελλάδος, αλλά και στην αξιοποίηση του λιμένου Αλεξανδρούπολης, που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο από τις προτεραιότητες που έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και η κυβέρνηση να αξιοποιήσει εποφελία της ανάπτυξης περιοχής. Ταυτόχρονα όμως, ακούσατε και τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν μια σειρά από προτεραιότητες, κυρίως στη δημοσιονομική πολιτική, για να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία να ανακάμψει τάχιστα και βιώσιμα. Γι' αυτό και με βάση τα τελευταία στοιχεία και τις εκτιμήσεις που έχουμε, φαίνεται η οικονομία να ανακάμπτει ισχυρά το 2021. Είχα την δυνατότητα πριν ξεκινήσουμε τη σύσκεψη στα πλαίσια ενός πρωινού καφέ μαζί σας να ανταλλάξω κάποιες σκέψεις με τοπικούς επιχειρηματίες οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι η οικονομία ανακάμπτει ισχυρά και είναι σημαντικό να ακούς την πραγματική οικονομία. Άρα προσδοκούμε και εργαζόμαστε, το κυριότερο είναι εργαζόμαστε, κυβέρνηση, κοινοβουλευτική ομάδα και κοινωνία, έτσι ώστε να ανακάμψουμε ακόμα πιο ισχυρά, ακόμα γρηγορότερα, για να έχουμε τα περιθώρια να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την κοινωνία. Άρα από εδώ και πέρα ο λόγος σε εσάς, να σας ακούσω. Τελευταία παρατήρηση. Εκτός όλων των άλλων, η κυβέρνηση δεν έκρυψε και προβλήματα κάτω από το χαλί. Ένα εκ των οποίων, θα το πω σε τίτλο για την περιοχή σας, αντικείμενο ερωτήσεων και από τους τρεις συναδέλφους, το περίφημο 12%. Προηγούμενες κυβερνήσεις το κρύψαν κάτω από το χαλί. Εμείς τολμήσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δύσκολο πρόβλημα, όχι εύκολη η λύση του. Νομοθετήσαμε, ξανανομοθετήσαμε για να μπορέσει να γίνει πιο λειτουργικό το σχήμα και η ενημέρωση που έχω από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, το επισπεύδωνο Υπουργείο και θα υπάρχει συγκεκριμένη επικοινωνία μετά κατά τη διάρκεια της σύσκεψής μας με την αρμόδια Γενική Γραμματέα, είναι ότι ολοκληρώνονται υπουργικές αποφάσεις έτσι ώστε να υλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό το συγκεκριμένο μέτρο.
Άρα, εκτιμώ, αλλά θέλω να μας το επιβεβαιώσουν οι επισπεύδοντες, ότι αυτό που ξεκινήσαμε από κοινού, Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Εργασίας. Θα το συζητήσουμε συνέχεια και για το εργασίες και γι' αυτό, αλλά καλό είναι αυτό που μας ευχαριστώ πάρα πολύ.